Immanuel Kant. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε εμπειρία? Ίσως ο μεγαλύτερος και με την ευρύτερη επίδραση φιλόσοφος μετά τον Αριστοτέλη, ο Καντ πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στη γενέτειρά του, στο Κένιγσμπεργκ. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο καθηγητής του Κένιγσμπεργκ, ορκισμένος Ευγένης, ήταν τόσο τακτικός στις καθημερινές δραστηριότητές του, ώστε οι νοικοκυρές ρύθμιζαν τα ρολόγια τους κάθε φορά που περνούσε έξω από το παράθυρό τους. Οπωσδήποτε αποκρυφιστική. Η ιστορία υπογραμμίζει ωστόσο το γεγονός ότι ο Καντ ήταν τύπος που δεν πειραματιζόταν και δεν άλλαζε τις συνήθειές του και που δεν τον ενδιέφεραν οι τέχνες ή η μουσική, αλλά που έτρεφε πάθος για τα μαθηματικά, τη λογική και την επιστήμη. Ο Καντ ισχυριζόταν στα έργα του ότι είχε ανακαλύψει και παρατάξει καθολικές αρχές σκέψης, εφαρμόσιμες στο σύνολο της ανθρωπότητας για πάντα. Η επιρροή του Καντ προέρχεται κυρίως από τις πρώτες δύο από τις τρεις κριτικές του, την τεράστια και δυσνόητη κριτική του καθαρού λόγου, 1781, όπου αποπειράται να ανακαλύψει και να αιτιολογήσει τις αρχές που υπαγορεύουν τις αντικειμενικές κρίσεις για την πραγματικότητα, και τη μικρότερη και περισσότερο σαφή κριτική του πρακτικού λόγου, 1788, όπου αποπειράται να προσφέρει μια λογική αιτιολόγηση των ηθικών κρίσεων. Η κριτική της κριτικής δύναμης, το 1790, αφορά κυρίως τις ιδέες του ωραίου και της σκοπιμότητος και έχει τύχει σημαντικά μικρότερης προσοχής. Στην πρώτη από τις κριτικές του, ο Καντ επιδιώκει να δικαιολογήσει τη μεταφυσική σαν ένα ευυπόληπτο θέμα έρευνας. Για τον Καντ, η μεταφυσική δυσφημίστηκε από το αδιέξοδο ανάμεσα στους ορθολογιστές, βλέπε Leibniz, και στους εμπειριστές, βλέπε Hume. Ο πρώτος ισχυριζόταν ότι οι μεταφυσικές κρίσεις, οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζονται όλες οι γνώσεις, είναι γνωστές και η ύπαρξή τους είναι απολύτως εγγυημένη από την νόηση. Από την άλλη πλευρά, οι εμπειριστές ισχυρίζονταν ότι το ανθρώπινο μυαλό είναι σαν ένας λευκός πίνακας που περιμένει καταγραφές από τον κόσμο των εμπειριών. Η ιδιοφυΐα του Καντ συνέβαλε στην ανακάλυψη ενός τρόπου συνδυασμού αυτών των δύο αντιθετικών απόψεων. Η θεμελιώδης άποψή του προερχόταν από την έκφραση μιας βασικής ερώτησης. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε εμπειρία? Υποστήριξε ότι για να ερμηνεύσουν τα ανθρώπινα όντα τον κόσμο, ο νους έπρεπε να επιβάλλει ορισμένες δομές στη ροή των εισερχομένων αισθητηριακών δεδομένων. Ο Καντ προσπάθησε να προσδιορίσει αυτές τις δομές με βάση τις 12 θεμελιώδεις κρίσεις που αποκάλυψε κατηγορίες: ουσία, αιτία-αιτιατό, ανταποδοτικότητα, αναγκαιότητα, πιθανότητα, ύπαρξη, ολότητα, ενότητα, πολλαπλότητα, περιορισμός, πραγματικότητα και άρνηση, και που μπορούσαν να εφαρμοστούν μόνο σε ένα χωροχρονικό πλαίσιο. Έτσι, ο Καντ υποστήριξε ότι τόσο οι κατηγορίες όσο και ο χώρος και ο χρόνος που αποκάλεσε μορφές της εποπτείας επιβάλλονταν στην φαινομενική εμπειρία από το ανθρώπινο μυαλό προκειμένου αυτό να μπορέσει να την ερμηνεύσει. Ο Καντ αποκάλεσε με υπερηφάνεια τούτη την ιδέα Κοπερνίκια Επανάσταση. Όπως ο Κοπέρνικος που είχε ανατρέψει την παραδοσιακή ιδέα της περιστροφής του ήλιου γύρω από τη γη, έτσι και ο Καντ είχε λύσει το πρόβλημα του τρόπου με τον οποίο το μυαλό αποκτά γνώσεις από την εμπειρία, επιχειρηματολογώντας ότι ο νους επιβάλλει αρχές στις εμπειρίες για να δημιουργήσει γνώσεις. Αυτή η ιδέα θα είχε αργότερα μεγάλη επιρροή στους οπαδούς της φαινομενολογίας και της μορφολογικής ψυχολογίας του 20ου αιώνα. Όπως ο Καντ είχε ορίσει τους νόμους της σκέψης στην πρώτη κριτική του, έτσι και στη δεύτερη ισχυρίστηκε ότι είχε ανακαλύψει ένα καθολικό ηθικό νόμο που αποκαλούσε κατηγορική προσταγή. Ανέφερε διάφορες διατυπώσεις αυτού του νόμου, η πρώτη εκ των οποίων ήταν «Ενίδη σε βάση του αξιώματος που μπορείς την ίδια στιγμή να επιθυμείς να γίνει καθολικός νόμος». Ουσιαστικά αυτή η κατηγορική προσταγή είναι μια έκφραση της συχνά διατυπωμένης ηθικής αντιπαράθεσης. Και αν όλοι έκαναν αυτό, ο Καντ συνειδητοποίησε ότι αν
το αντιμετώπιζε με σοβαρότητα, θα διέταξε τον κίνδυνο της λογικής παραβίασης κάποιων ηθικών κανόνων. Ας υποθέσουμε ότι ένας πράτων είναι έτοιμος να καταπατήσει μια υπόσχεσή του, αλλά σταματά πρώτα για να εξετάσει το επιβεβλημένο του Καντ. Και αν η καταπάτηση της υπόσχεσης γίνει καθολικός νόμος? Σύμφωνα με τον Καντ, η απάντηση είναι όχι, επειδή η πρακτική των υποσχέσεων φαίνεται λογική μόνο με βάση το υπόβαθρο ορισμένων ανθρώπων. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να υποθέσει λογικά ότι όλοι πρέπει να καταπατούν τις υποσχέσεις τους και επομένως κατά τον Καντ έχουμε το καθήκον ως λογικά πλάσματα να τις στηρίσουμε. Ο Καντ πίστευε ότι αυτό το είδος της λογικής θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολλά από τα πιο πολύτιμα ηθικά επιβεβλημένα μας και θα εξασφάλιζε την υπακοή οποιοδήποτε λογικού πλάσματος. Εκδοχές της θεωρίας ειδικού καθήκοντος του Καντ, που συχνά αποκαλούνται δεοντολογικές θεωρίες, έχουν επικυρωθεί ευρέως και υποστηριχθεί από φιλοσόφους μέχρι σήμερα.